Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ελεημότατοι καθηγητές των Πανεπιστημίων, κύριε Πρόεδρε και κύριε Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης των Ρώμων, αγαπητοί συνάδελφοι και εκλεκτικούς και κειμένοι φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ στην ημερίδα που διοργανώνω την Κυπριακή Ένωση Θεολόγων Ομοιομαθίας, η Ιερά Μητρόπολη Βερίας Ναός και Καμπανίας, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και η Ενωμένη Ρωμιοσύνη, και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Η αφορμή που μας οδήγησε στην διοργάνωση αυτής της ημερίδας δεν είναι άλλη παρά η πρόσφατη αλλαγή του περιεχομένου, της δομής και της γενικότερης φιλοσοφίας του μαθήματος των θρησκευτικών. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι η συζήτηση γύρω από το μάθημα των θρησκευτικών δεν αφορά απλώς τους θεολόγους καθηγητές και τους μαθητές τους στο πλαίσιο της μεταγωγικής διαδικασίας, παρά ότι είναι το ίσως ζήτημα εθνικό. Η αποδόμηση του μαθήματος των θρησκευτικών κρύβει την επιθυμία των πολιτικών εμπνευστών της για αποδυνάμωση της εθνικής μας αυτοσυντησίας και ενότητας, για αλλίωση των Ελλήνων ορθόδοξων παραδοσιακών αξιών μας, για δημιουργία μιας νέας γενιάς Ελλήνων που θα έχουν ξεχάσει την χριστιανική τους καταγωγή και ταυτότητα. Πρέπει να αναφέρω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι από τη μια μεριά τα νέα προγράμματα σχολών δημιουργήθηκαν από μια κοινή μειοψηφία ανθρώπων του εκπαιδευτικού και πολιτικού χώρου που περιφρόνησαν ομά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας της 13ης Ιανουαρίου 2016, αλλά και τις θέσεις του νόμιμου σωματείου μας, της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, περί διατήρησης του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος. Και σαν να μην ήταν όλα αυτά αρκετά, ακούστηκαν από την κυβέρνηση και τους διάφορους ανθρώπους του καναλιού και του τύπου ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα ότι δίθεν το μάθημα των σκεπτικών ήταν μέχρι σήμερα ταυτόσιμο της κατήχησης. Με την αρνητική έννοια της πίεσης εγκεφάλου των μαθητών, πράγματα που φανερώνουν αν όχι δώρο, τουλάχιστον πλήρη άγνοια της πραγματικότητας. Για όποιον έχει έστω την παραμικρή σχέση με το μάθημα, όλα τα παραπάνω είναι ανυπόστατα. Ο ορθόδοξος χαρακτήρας του μαθήματος δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά το ότι οι μαθητές πληροφορούνται για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και ζωή, ανήκουν στους πνευματικούς ορίζοντες, γινόμενοι γνώσης της διδασκαλίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του πνευματικού πλούτου του Αγίου Πατέρος Εκκλησίας, και αντιλαμβάνονται την ιστορική, την πολιτιστική αλλά και την κοινωνική θέση του χριστιανικού λόγου στην ελληνική ιστορία. Σήμερα, μάλιστα, ο ελληνισμός, ο εγωκεντρισμός και ο υπερκατανοητισμός προβάλλονται από παντού ως πρότυπα ζωής. Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή λειτουργεί καταλυτικά ως αντίβαρο, προβάλλοντας τα ταπεινά και ασκητικά πρότυπα των Αγίων και των Μαρτύρων της. Εξάλλου, για όσους δεν το γνωρίζουν, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο τώρα επιχειρείται να καταργηθεί, έχει πλήθος μαθημάτων για τις άλλες θρησκείες του κόσμου. Η μισή διδακτέα Έλληνη της Β' Λυκείου αναφέρουμε να λειτουργεί σε διάφορες θρησκείες του κόσμου. Αλλά και πέρα από αυτό, εμείς ως μάχημοι θεολόγοι δεν λέμε όχι στην ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος, με χρήση σύγχρονων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας. Λέμε όχι στο πανθρησκειακό περιεχόμενο και την ουδετερόθρησκη δομή του μαθήματος. Όχι στη βιασύνη με την οποία επιβλήθηκε. Όχι στην απουσία βιβλίου. Όχι στο να παίρνονται αποφάσεις σε μια κατά τα άλλα δημοκρατική χώρα για τους θεολόγους της χώρας, χωρίς να ακουστεί γνώμη των ίδιων των θεολόγων. Από τη θέση αυτή του Προέδρου της Ένωσης Θεολόγων Ομοιομαθίας, θα ήθελα να απευθυνθώ πρώτα προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Και αφού τον ευχαριστήσω θερμά για τη συμπαράσταση και την βοήθεια που πάντοτε μας προσφέρει, να το ζητήσω να μεταφέρει στην Ιερά Σύνοδο την ανησυχία μας για όσα συμβαίνουν, αλλά και την επιθυμία μας η Εκκλησία να ορθώσει σημαντικά ανάστημα και να αρθρώσει λόγο δυναμικό. Το έχουμε όλοι ανάγκη. Επίσης, θα ήθελα να απευθυνθώ προς τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης των Λόγων και να σας ευχαριστήσω και τον κόπο τους να έρθουν και να συμμετάσχουν στην ημερίδα αυτή, καθώς και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και υπομονή, διότι κάνουν πραγματικά ένα δύσκολο αγώνα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στους δύο καθηγητές των Πανεπιστημίων, τον κύριο Ερεράκη και τον κύριο Φρικαρή, για την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε ομιλητές συνεργασίας υπηρεσίας αυτής και την κυρία Θεοδοσίου που θέλησε να μας κάνει κοινωνούς της εμπειρίας της από την πιλωτική δοκιμή των νέων προγραμμάτων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά όλους όσους υποπίεσαν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής, την ενωμένη νομιμοσύνη που με φιλότητα που δεν σταματά να εργάζεται για το καλό της πατρίδας και της πίστης μας, τους αγαπητούς συναδέλφους που τιμούν την παρουσία τους εργασίες της ημερίδας και τέλος όλους εσάς που απεριζείτε εδώ. Εύχομαι ο καλός Θεός να τύχει χείρα βοηθείας για